Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις μπορείτε να με ρωτήσετε είτε ακόμη και να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλώ. Αν μια γυναίκα έχει κάνει πολλές αποτυχημένες απόπειρες εξωματικής, οι οποίες αποδίδονται κατά πάσα πιθανότητα σε κακή ποιότητα οαρίων και υψηλή FSH, γενικά στις πόσες προσπάθειες προτείνεται τη δωρεά οαρίων και τι παραπάνω πιθανότητες έχει? Να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. Η δωρεά οαρίων έχει πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας, ειδικά όταν γίνεται σωστά. Οι δότρες είναι νεαρές σε ηλικία και γίνεται οργανωμένα. Το πρώτο, δηλαδή, αγγίζει το 70-80%, μπορεί και πολύ περισσότερο αν κάποιος δεν μείνει με την πρώτη και μείνει με τη δεύτερη-τρίτη. Συνεπώς, λέω, το θρηστικό αποτέλεσμα μπορεί να φτάσει και το 80-90% με τρεις προσπάθειες. Για το πρώτο ερώτημα είναι πολύ σχετικό, δηλαδή αν κάποια γυναίκα είναι μεγάλη σε ηλικία και δεν παράγει οάρια θα πρέπει να καταφύγει στη λύση αυτή πολύ σύντομα. Εάν είναι μικρότερη σε ηλικία και παράγει οάρια αλλά δεν είναι καλής ποιότητας, κάποιος θα πρέπει να προσπαθήσει τουλάχιστον 3 με 4 φορές εάν παράγονται οάρια και είναι αρκετά. Διότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχουμε πολύ ψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Κάθε χρόνο αυξάνονται κατά μέσο όρο 3 με 4% τα ποσοστά επιτυχίας για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπα. Γιατί μπορεί να βελτιωθούν τα οάρια της γυναίκας από τα φάρμακα που παίρνει, από τα καλλιεργητικά υλικά, από πάρα πολλούς παράγοντες. Συνεπώς θα πρέπει να κάνει υπομονή. Καμιά φορά για 10 προσπάθειες, 20 προσπάθειες που μετά από όλες αυτές επιτεύχθη ένα θετικό αποτέλεσμα, είναι αρκετά συχνά ή είναι μια πιθανότητα πολύ μικρή για να ελπίζει κάποια? Κοιτάξτε, συνήθως θα πρέπει να στοχοποιήσετε το πρόβλημα. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν μείνει μετά από 3 ή 4 προσπάθειες εξωματικής με δικό του γενετικό υλικό, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά και φαντάζομαι, πολλά κέντρα είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ένα καλό κέντρο με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Συνεπώς θα πρέπει να έχεις σαφείς απαντήσεις, ακόμη και με τη δεύτερη, σίγουρα στην τρίτη φορά, για το αν το πρόβλημα λύνεται ή δεν λύνεται και θα πρέπει να καταφύγεις στις άλλες μεθόδους. Και να ξέρετε ότι τα προβλήματα αφορούν τρεις αιτίες χοντρικά. Η πρώτη είναι το άριο, η δεύτερη τη μήτρα και το τρίτο το σπερματοζωάριο. Αν λοιπόν το πρόβλημα έχει να κάνει με το άριο, θα πρέπει να επιλέξετε τη λύση του δανεικού αρίου. Αν το πρόβλημα, πολύ σπάνια βέβαια, έχει να κάνει με την μήτρα, θα πρέπει κάποιος να καταφύγει στην παρέθετη μητρότητα, στην παρέθετη μητέρα. Εάν το πρόβλημα έχει να κάνει με τα σπερματοζωάρια, και αυτό σπάνιο, θα πρέπει να καταφύγει σε λύση δανεικού σπέρματος. Παρακαλώ. Βεβαίως, το νομικό πλαίσιο είναι πρόσφατο στη χώρα μας. Έχει θεσμοθετηθεί τα τελευταία 4 χρόνια και αυτή η ηλικία είναι η ηλικία των 50 ετών. Σε άλλες χώρες είναι είτε μεγαλύτερη, είτε μικρότερη, είτε δεν υπάρχει. Στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, σε πολλά σημεία της Αμερικής δεν έχουν όριο. Θεωρείτε ηλικία 50 χρονών για μια γυναίκα από ηθικής άποψη, δεν ξέρω από ποια άποψη να το, σαν θέμα να το πιάσω πια διοντολογικά, ότι 50 χρονών είναι ηλικία για να γεννήσει κάποια? Κοιτάξτε, θα έπρεπε να έμπαινε κάποιο όριο. Συνεπώς, έγινε μεγάλη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, στην αρχή, στο δικό μας, στη δικιά μας Βουλή δηλαδή, και στην αρχή η συζήτηση όλη ήταν για να είναι αυτό το όριο στα 55 χρόνια. Και μετά από πολλές συζητήσεις, αυτό έπεσε στην ηλικία των 50 χρονών. Σίγουρα δεν θα συμφωνήσω στο κάποια γυναίκα να μένει έγκυος σε μεγαλύτερες ηλικίες 55 και 60, διότι είναι πολλά τα προβλήματα, είναι κοινωνικού τύπου, ψυχοσωματικού τύπου για το ίδιο το παιδί, ακόμη και για το ζευγάρι και για τη μητέρα. Διότι φανταστείτε μία μητέρα στην ηλικία των 60 χρονών, τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να περιμένει το παιδί από εκείνη. Σαν τη βοηθούμενη παραγωγή και τη μεθόδου.
αυτό το συμφωνώ απόλυτα, δεν το συζητώ γι' αυτό, αλλά απλά έλεγα σαν όριο τον, ότι το 50 χρονών είναι αρκετά μεγάλο, δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω λάθος. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και πρέπει να το σεβαστούμε. Παρακαλώ. Ποσότητα των φαρμάκων. Ναι, είναι τρία διαφορετικά φάρμακα με τελείως διαφορετική φαρμακολογική δράση. Η κλομιφένη είναι πολύ 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 ακίνδυνο. Είναι χάπια τα οποία δίδονται από τη δεύτερη έως την πέμπτη μέρα του κύκλου με ελάχιστες παρενέργειες. Σίγουρα όμως θα πρέπει να υπάρχει υπερχογραφική και ορμολογική παρακολούθηση, διότι πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες κύστες και αν αυτά τα φάρμακα τα πάρει η γυναίκα και στον επόμενο κύκλο χωρίς να έχει προηγηθεί υπερχογράφημα, αυτό αναστατώνει πολύ το κύκλο της γυναίκας, είτε ακόμη και δημιουργεί κυστικά οθυλάκια. Το Pregnil που με ρωτήσατε είναι ένα φάρμακο το οποίο επαγάγει την ορυξία, δηλαδή οριμάζει τα οάρια και απλά σπάει τα οθυλάκια. Όσον αφορά τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για την εξωματική, για τη διέγερση, και αυτά πρέπει να δίδονται με κάποιο τρόπο από άτομα τα οποία είναι εξειδικευμένα, γιατί σίγουρα μπορεί να έχουν παρενέργειες, αλλά αυτές είναι στο ελάχιστο όταν η γυναίκα ελέγχεται υπερχογραφικά από ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν. Πόσες σπερματοχύσεις μπορεί να κάνει μια γυναίκα με το κλομιφέν και με Pregnil? Ναι. Επιτρέπονται δηλαδή? Ναι. Κοιτάξτε, επιτρέπεται να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό που συμβουλεύουμε εμείς είναι ότι θα πρέπει μετά από τρεις προσπάθειες και όχι σε κάθε μήνα, δηλαδή μήνα παραμήνα ή με κάποιο μεσοδιάστημα 2 μηνών, θα πρέπει να μεταφερθεί, να αλλάξει το πρωτόκολλο, δηλαδή μετά από τρεις σπερματεχύσεις είτε πρόκληση ορυξίας με κλομιφένη, θα πρέπει το επόμενο στάδιο να είναι ήπια διέγερση της οθήκης με χορήγηση φαρμάκων όπως οι ανασυνδυασμένες γονοδοτροπίνες. Αν μετά τις τρεις προσπάθειες αυτές πάλι με τη χορήγηση γονοδοτροπινών και η υπερχογραφική παρακολούθηση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεπώς μιλάμε σε ένα βάθος χρόνου 6 με 9 μηνών, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Φυσικά πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις, φυσιολογικό σπέρμα, μήτρα φυσιολογική και σωστή παρακολούθηση, τότε θα πρέπει η γυναίκα να πηγαίνει προς την εξωματική γονιμοποίηση. Αυτό όμως είναι σε συνάρτηση πάντοτε με την ηλικία της γυναίκας. Αν η ηλικία της γυναίκας είναι μεγαλύτερη, πιο σύντομα θα πρέπει να καταφύγει κάποιος στην εξωματική γονιμοποίηση σε τεχνικές υποβοηθούμενες αναπαραγωγές, ενώ αν είναι μικρότερη ηλικία της γυναίκας, μπορούμε να περιμένουμε και 1 και 2 χρόνια. Και το όριο, γιατί μιλάμε για όρια, είναι η ηλικία των 35 ετών. Ναι, σας ακούω. Ναι. Για τη συγκεκριμένη πάθηση που με ρωτήσατε δεν υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Για τη συγκεκριμένη πάθηση δεν υπάρχει έλεγχος που μπορεί να γίνει με τη μέθοδο της πνευματευτικής διάγνωσης. Ναι. Όχι είναι η απάντηση. Εφόσον μπορείτε να μείνετε από μόνοι σας, κανένα πρόβλημα. Όχι. Γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε το έμβριο για τη συγκεκριμένη πάθηση. Αν ήταν κάποια πάθηση. Όχι, όχι, όχι. Παρακαλώ. Χωρίς φάρμακα και γίνει μικρογονιμοποίηση, έχει τα ίδια ποσοστά επιτυχίας με τα φάρμακα? Όχι. Είναι χαμηλότερα ποσοστά, τα ποσοστά επιτυχίας στο IVM σε σχέση με την διέγερση των οθικών με τα φάρμακα. Εξαρτάται από την περίπτωση. Σε κάποιες γυναίκες νεαρότερες ηλικία μπορώ να σας πω ότι είναι περίπου το ίδιο. Σε μεγαλύτερες ηλικία έχει μεγάλες διαφορές και αυτό διαφέρει και από κέντρο σε κέντρο. Ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Με τον προεμφυτευτικό έλεγχο δεν έχει σπάσει ακόμα το DNA. Να μπορούμε να βρίσκουμε τις παθήσεις του παιδιού μας? Ναι, όλες τις παθήσεις όχι, δεν μπορούμε να τις βρούμε. Είναι σωστή η ερώτησή σας. Εκεί οδεύουν τα πράγματα. Γιατί... Δεν φαινόταν.
Ναι, εκεί οδεύουν τα πράγματα, αλλά όπως σας εξήγησα, είναι τρεις σημαντικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία αφορά τα χρωματοσώματα. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ελεγχθεί το human genome και με αυτό το απειρολάχιστο γενετικό υλικό, δηλαδή, που λέγεται κύτταρο από το έμβριο, θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να αναλυθεί για όλες τις παθήσεις τις χρωματοσωματικές. Αυτή είναι μία κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία αφορά μονογονιδιακές παθήσεις. Σε αυτές πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων ποιο είναι το κληρονομούμενο πρόβλημα από τον άντρα ή τη γυναίκα ή από το ζευγάρι. Συνεπώς δεν μπορούμε να βρούμε εκ των προτέρων αν ένα έμβριο είναι απόλυτα υγιές. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα αργήσει πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Κύριε Παράξο, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του τόσου φοβερού και πολύ επιτυχημένου προβλήματος της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Η καινούργια μέθοδος που εφαρμόζεται, που η ενημέρωσή σας είναι πλήρης και σας συγχαίρω ειλικρινά. Ασχολούμαι με αυτήν την ιστορία από πολλά χρόνια, μασούρας, και θα ήθελα, εάν και εφόσον μεταχειρίζεσαι για τα νέα ζευγάρια, τη μέθοδο του Άλαν Τρούνσον με φυσιολογικούς κύκλους που λέει ότι έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας χωρίς φάρμα, εάν προσπαθείτε εδώ. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Βεβαίως και το κάνουμε, αλλά σίγουρα σε μικρότερες ηλικίες, σε γυναίκες δηλαδή κάτω των 35, τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ καλά. Ο μόνος μου ενδιασμός είναι ο εξής, ότι πρέπει κάποιος να κάνει 10 οληψίες για να πάρει το άριο τις 4 ή 5 φορές σε αυτές τις οληψίες με ποσοστό γονιμοποίησης 30-40%. Συνεπώς μιλάμε για χαμηλό ποσοστό τελικά όσον αφορά την εμφύτευση και το take-home baby rate. Όμως, μπορεί κάποιος να δώσει είτε ήπια φαρμακευτική αγωγή, ειδικά να χρησιμοποιήσει τους ανταγωνιστές σε φυσικό κύκλο, γιατί το πρόβλημα, όπως ξέρετε, ασχολείστε χρόνια με αυτό, είναι η ορυξία, η οποία δεν ελέγχεται, αλλά τα τελευταία χρόνια με τους ανταγωνιστές μπορούμε να μπλοκάρουμε την LH 2 ημέρες όποτε εμείς νομίζουμε ότι χρειάζεται, δηλαδή όταν το θυλάκιο φτάσει στα 15-16 χιλιοστά, και μετά να δώσουμε τη μεσονύχτια έναιση τους ώστε να προλάβουμε την ορυξία, είτε ακόμη και να γίνει και κάποια ήπια διέγερση. Συνεπώς το χρησιμοποιούμε περισσότερο σε γυναίκες μικρότερης ηλικία, γιατί εκεί τα ποσοστά είναι καλά. Σε μεγαλύτερες ηλικία γυναίκες το πρόβλημα είναι το άριο, όπως γνωρίζετε, και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο. Παρακαλώ. Κύριε Παράσχο, Ελευθερία Βλισμάτου, Σωματείο Κυβέλη. Δεν θα ήθελα να σας απευθύνω ερώτηση, γιατί μας τα έχετε πει πολλές φορές και τα ξέρουμε καλά. Απλώς ήθελα να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ για την προσφορά σας τόσα χρόνια στην εξωσωματική και στους ασθενείς. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και πάντα πρωτοπόρος. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που με τιμήσατε που ήρθατε. Θέλω να πω σε όλες τις μαγούλες που κόβουν. Λίγο υπομονή. Στα χέρια σας θα φύγουν τα παιδιά. Είναι η κουβέντα που μου είπατε όταν ήρθε με το σύζυγό μου πολύ απογοητευμένο. Από εδώ θα φύγεις με τα παιδιά και έρθει. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν είμαι. Ευχαριστώ. Είναι πολλοί συνάδελφοι όμως που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, εξίσου καλά, και είμαι σίγουρος ότι, όπως σας έδειξα, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ραγδαία άλματα στην εξωματική από πολλούς συναδέλφους, και είμαι σίγουρος ότι πολλοίς κόσμος είναι κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο υπομονή. Στα χέρια σας θα φύγουν τα παιδιά. Είναι η κουβέντα που μου είπατε όταν ήρθε με το σύζυγό μου πολύ απογοητευμένο. Από εδώ θα φύγεις με τα παιδιά και έρθει. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν είμαι. Ευχαριστώ. Είναι πολλοί συνάδελφοι όμως που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, εξίσου καλά, και είμαι σίγουρος ότι, όπως σας έδειξα, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ραγδαία άλματα στην εξωματική από πολλούς συναδέλφους, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμος είναι κοντά σας.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παράσχο, Ελευθερία Βλισμάτο, Σωματείο Κυβέλη. Δεν θα ήθελα να σας απευθύνω ερώτηση, γιατί μας τα έχετε πει πολλές φορές και τα ξέρουμε καλά. Απλώς ήθελα να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ για την προσφορά σας τόσα χρόνια στην εξωσωματική και στους ασθενείς. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και πάντα πρωτοπόρος. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που με τιμήσατε που ήρθατε. Κύριε Παράσχο, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του τόσου φοβερού και πολύ επιτυχημένου προβλήματος της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Και σας ευχαριστώ πολύ. Η καινούργια μέθοδος που εφαρμόζεται, που η ενημέρωσή σας είναι πλήρης και σας συγχαίρω ειλικρινά. Ασχολούμαι με αυτήν την ιστορία από πολλά χρόνια μασούρας και θα ήθελα, εάν και εφόσον μεταχειρίζεσαι για τα νέα ζευγάρια τη μέθοδο του Άλαν Τρούνσον με φυσιολογικούς κύκλους που λέει ότι έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας χωρίς φάρμα. Εάν προσπαθείτε εδώ. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Βεβαίως και το κάνουμε, αλλά σίγουρα σε μικρότερες ηλικίες, σε γυναίκες δηλαδή κάτω των 35, τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ καλά. Ο μόνος μου ενδιασμός είναι ο εξής, ότι πρέπει κάποιος να κάνει 10 οληψίες για να πάρει το άριο τις 4 ή 5 φορές σε αυτές τις οληψίες με ποσοστό γονιμοποίησης 30-40%. Συνεπώς μιλάμε για χαμηλό ποσοστό τελικά όσον αφορά την εμφύτευση και το take-home baby rate. Όμως μπορεί κάποιος να δώσει είτε ήπια φαρμακευτική αγωγή, ειδικά να χρησιμοποιήσει τους ανταγωνιστές σε φυσικό κύκλο, γιατί το πρόβλημα, όπως ξέρετε, ασχολείστε χρόνια με αυτό, είναι η ορυξία, η οποία δεν ελέγχεται, αλλά τα τελευταία χρόνια με τους ανταγωνιστές μπορούμε να μπλοκάρουμε την LH 2 ημέρες όποτε εμείς νομίζουμε ότι χρειάζεται, δηλαδή όταν το θυλάκιο φτάσει στα 15-16 χιλιοστά, και μετά να δώσουμε τη μεσονύχτια ένεση τους ώστε να προλάβουμε την ορυξία. Είτε ακόμη και να γίνει και κάποια ήπια διέγερση. Συνεπώς το χρησιμοποιούμε περισσότερο σε γυναίκες μικρότερης ηλικία, γιατί εκεί τα ποσοστά είναι καλά. Σε μεγαλύτερες ηλικία γυναίκες το πρόβλημα είναι το άριο, όπως γνωρίζετε, και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο.